Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις κοντά σε συμφωνία Ελλάδα και Τρόικα. Ακόμα και εντός της ημέρας βλέπει λύση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παραδόθηκε μετά από 7 χρόνια ξανά η Γεωργίου Παπανδρέου στην κυκλοφορία. Φάνης Κουρεμπές, μεγάλες οι καταστροφές από το χαλάζι, θα πληρωθούν οι αποζημιώσεις. Πόλεμος μεταξύ των εμπόρων και τα καταστήματα που βρήκαν κλειστά οι τουρίστες. Με επιτυχία η πανελλήνια συνδιάσκεψη των κοινωνικών ιατριών. Το τέταρτο λύκειο, το πανηγύρι της παράδοσης, τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας από την τηλεόραση του Action. Οι ελληνικές προτάσεις θεωρούνται τώρα βάση για συζήτηση, όπως αποφασίστηκε μετά τη συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης με τους επικεφαλείς των θεσμών. Ειδικότερα, την ελληνική πρόταση παρουσίασε στους εκπροσώπους του Eurogroup, του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η ελληνική πρόταση έγινε αποδεκτή ως βάση συζήτησης, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ικανοποιημένος από το περιεχόμενο των διαβουλεύσεων που είχε στις Βρυξέλλες, εμφανίζεται ο Πρωθυπουργός. Αισιόδοξοι είναι και οι Κορίνθιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάνης Κουρεμπές διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να διαρρήξει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Στην τελική ευθεία μπήκε πλέον η υπόθεση της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Τρόικας. Ακόμα και αν δεν δώσουν τα χέρια σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας και οι εκπρόσωποι των θεσμών, όλα δείχνουν ότι αυτό θα συμβεί εντός της εβδομάδας, αφού μέχρι την Παρασκευή πρέπει να βρεθούν 1,8 δισεκατομμύρια για τη δόση στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται αυτή η δόση να προληρωθεί από ελληνικά κεφάλαια. Ενδεικτικό της αισιοδοξίας είναι ότι θετικά μηνύματα για τις νέες προτάσεις της Αθήνας εξέπεμψε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκη, κατά την πρωινή συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωτράπεζας. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και το μέλος του Συμβουλίου, Μπενουά Κερέ. Όπως είπαν, με μια πρώτη ανάγνωση της λίστας, τα συμπεράσματα είναι θετικά, η ανάλυση δείχνει ότι τα μέτρα είναι συνεπή προς αυτό που απαιτείται. Έτσι, συνοψίζεται από παράγοντες με γνώση των όσων συζητήθηκαν, το πρώτο συμπέρασμα των δύο κορυφαίων στελεχών της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Την ίδια ώρα, ανώτατος αξιωματούχος της Τράπεζας της Ελλάδος εκτιμά ότι αν συμφωνήσουν στο Eurogroup η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πολύ πιθανό να κινηθεί τελικά και αυτό στην κατεύθυνση της συμφωνίας. Ανάλογα αισιόδοξος είναι και ο κορύφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Φάνης Κουρεμπές, ο οποίος διαβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται ο ΣΥΡΙΖΑ να διαρρήξει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Να το πω αφελές, για μας δεν έχει μπει ποτέ ευρώ ή δραχμή. Εμείς θέλουμε μια λύση βιώσιμη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε εμείς αυτοί που λέμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή έχει τρομερά προβλήματα, έχει δομηθεί με πολύ άσχημο τρόπο, ένα τρόπο νεοφιλελεύθερο. Θέλουμε να αλλάξει γιατί θεωρούμε ότι η συνεργασία των λαών, να θυμίσω και να θυμηθώ ότι τουλάχιστον αυτή το κομμάτι της αριστεράς μίλαγε για την Ευρώπη των εργαζομένων, την Ευρώπη όμως, των εργαζομένων δε, από το 1980 και μετά. Άρα λοιπόν για μας το κομμάτι ότι η λύση θα πρέπει να δοθεί εντός ευρωπαϊκού πλαισίου είναι δεδομένη. Από εκεί και πέρα αυτό που ζητάμε είναι οποιαδήποτε λύση να έχει προοπτική. Και δεν θα έχει προοπτική αν δεν συμπεριλάβει το χρέος και αν δεν συμπεριλάβει το αναπτυξιακό πακέτο. Εάν δεν έχει αυτές τις δύο προϋποθέσεις, όσο καλή και να είναι η συμφωνία, δεν θα έχει προοπτική. Πόσο έχετε υποχωρήσει από τη Θεσσαλονίκη? Αρκετά. Αρκετά. Στα πλαίσια της συμφωνίας έχουμε υποχωρήσει. Και έχουμε υποχωρήσει κυρίως στο άμεσο κάποιων δράσεων. Δηλαδή δεν μπορούσε η ανθρωπιστική κρίση, τα χρήματα τα οποία προϋπολογίζαμε και δεν υπήρχαν κιόλας από ό,τι φάνηκε και ήταν και δεσμευμένα την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως αποδείχτηκε. Δεν αφήνουμε τίποτα πίσω. Πάνε αυτά σε βάθος 15-16. Αυτό που δεν υποχωρούμε είναι τα εργασιακά, είναι οι οριζόντιες περικοπές, οι περικοπές μισθών και συντάξεων, και δεν μπορούμε να υποχωρήσουμε. Δεν υπάρχει περιθώριο να υποχωρήσουμε. Η κοινωνία είναι με την πλάτη στον τοίχο όσον αφορά τους μισθούς, όσον αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όσον αφορά τις συντάξεις. Δεν γίνεται να πας εκεί πιο πίσω. Κοιτάξτε, σε μια συμφωνία η οποία, γιατί πας για συμφωνία, θα κάνεις και υποχωρήσεις. Λες όμως ότι θέλω η συμφωνία να έχει προοπτική, έτσι ώστε τα δύσκολα της σημεία στην πορεία να αρχίσω να τα ξυλώνω.
Παραδόθηκε το πρωί σήμερα μετά από μία επταετή καθυστέρηση και ταλαιπωρία των Κορινθίων και δόθηκε σε κυκλοφορία το ρεύμα της Ανόδου στη Γεωργίου Παπανδρέου στο ύψος του Ξηδιά από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Γιώργο Δέδε, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε πως μετά από την δέσμευση που είχε δώσει παραδίδεται στην κυκλοφορία η Γεωργίου Παπανδρέου, ενώ ταυτόχρονα σηματοδοτείται η ολοκλήρωση μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα στις αρχές Ιουλίου του μεγάλου έργου του Ξηδιά. Τέλος, δήλωσε ικανοποίηση που δόθηκε γρήγορη λύση στο έργο πριν από τον προβλεπόμενο χρόνο που αναφερόταν στη σύμβαση. Ένα από τα έργα που ταλαιπώρησαν για περισσότερο από 7 χρόνια την Κόρινθο ολοκληρώθηκε σήμερα, καθώς παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο δρόμος στην γέφυρα της Γεωργίου Παπανδρέου στην Κόρινθο. Η παράδοση έγινε υπό την παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών Γιώργου Δέδε, ο οποίος βρέθηκε για το λόγο αυτό το πρωί στη γέφυρα μαζί με τον Δήμαρχο Κορινθίων. Ο Κορίνθιος Γενικός Γραμματέας τόνισε μεταξύ άλλων ότι μέσα στον χρόνο που είχε υποσχεθεί το Υπουργείο, παρέδωσε την γέφυρα της Γεωργίου Παπανδρέου στην κυκλοφορία. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί δώσαμε μια πολύ γρήγορη λύση στο έργο, πολύ πιο πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα και την λήξη της σύμβασης, συνέχισε ο κύριος Δέδες, ο οποίος κατέληξε ότι σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, πιθανότατα στις αρχές του Ιουλίου, θα παραδοθεί συνολικά το έργο του Ξηριά. Είμαι ικανοποιημένος γιατί καταφέραμε, χάρη στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και σε αυτά που εξαγγείλαμε. Έτσι σήμερα ανοίγει πράγματι Γεωργίου Παπανδρέου και σε 10 περίπου ημέρες ολοκληρώνεται το σύνολο του έργου, ένα έργο 36 εκατομμυρίων ευρώ, το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται στην πόλη της Κορίνθου τα τελευταία χρόνια, που παρά τις καθυστερήσεις ή τα προβλήματα που είχαν, έχει έσει ο τέλος, αφού θα έχουμε ένα αποτέλεσμα και τεχνικά και κατασκευαστικά άρτιο, αλλά και ταυτόχρονα ένα αποτέλεσμα που θα ικανοποιήσει κοινωνικά, γιατί πέρα της αντιπλημμυρικής ασφάλειας και θωράκισης, η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος θα φροντίσουν ώστε να δημιουργήσουν χρήσεις στον ελεύθερο χώρο που παραδίδεται, τέτοιες που θα είναι για όφελος όλων των Κορινθίων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου που εποπτεύει το έργο και τον ανάδοχο γιατί συνεργάστηκαν άψογα ώστε να έχουμε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα τον Δήμαρχο γιατί είχα μια συνεργασία εξ αρχής της ανάληψης θητείας, τέτοιας που επέτρεψε να έχουμε κοινές κινήσεις και ένα γρήγορο σχεδιασμό σε σχέση με το διατάφτη. Και νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η διαδικασία, ώστε και από τη θέση τη δικιά μας και σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και το Δήμο και την Περιφέρεια, να μπορέσουμε να αποδώσουμε στην πόλη του Κορίνθου και τους Κορίνθιους τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα από άποψη έργων στο διάστημα της θητείας μας. Τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΡΓΑ, Νίκο Στουπί και Θανάσιο Ζανιά, συνάντησαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τόσο στη λειτουργία του οργανισμού, όσο και στο πρόβλημα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης και των καταστροφών που προκάλεσε στις καλλιέργειες του νομού Κορινθίας, κυρίως στους δήμους Οικειονίων και Βέλου Βόχας. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις δυνατότητες τόσο του ΕΡΓΑ όσο και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την όσο το δυνατόν γρηγορότερη κάλυψη των ζημιών. Συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ Κορινθίας με τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΕΡΓΑ Νίκο Στουπί και Αθανάση Ζανιά αντίστοιχα, στην οποία συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του οργανισμού, πραγματοποιήθηκε το πρωί. Από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του Φάνη Κουρεμπέ, τέθηκε το πρόβλημα της πρόσφατης χαλαζόπτωσης και των καταστροφών που προκάλεσε σε καλλιέργειες του νομού, κυρίως στη Σικιονία και το Βέλο, και ζητήθηκε η άμεση διενέργεια των απαραίτητων εκτιμήσεων για τα βερίκοκα που είναι στο στάδιο της συγκομιθής, ώστε να καταβληθούν το ταχύτερο δυνατόν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες αγρότες. Τόσο ο πρόεδρος του ΕΡΓΑ όσο και το τοπικό κατάστημα της Πάντας, με το οποίο υπήρξε επικοινωνία, δεσμεύτηκαν για την άμεση διενέργεια των εκτιμήσεων και την όσο δυνατόν ταχύτερη καταβολή των αποζημιώσεων. Σε επίσκεψη κλιμακίου της οργάνωσης μελών ΣΥΡΙΖΑ Κιάντου με επικεφαλής τον Φάνη Κουρεμπέ και την Μαρία Θελερίτη, στις πληγήσεις περιοχές διαπιστώθηκε το μέγεθος της ζημιάς που σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο είναι ολική, αλλά θα έχει επίπτωση και στην παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύτηκαν να εξετάσουν τις δυνατότητες τόσο του ΕΡΓΑ όσο και των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την όσο δυνατόν γρηγορότερη κάλυψη των ζημιών και επανέλαβαν την δέσμευση της κυβέρνησης για την αδιάβλητη διαδικασία των εκτιμήσεων. Τα χρήματα θα τα πάρουν. Ούτως ή άλλως η ζημιά στην περιοχή επάνω είναι τεράστια. Σε κάποια χωριά όπως το Λαλιώτη που είναι σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή, σε όλες τις καλλιέργειες, στις Βάλτσες όπου σε κάποιες περιοχές και εκεί είναι τεράστια η ζημιά, αλλά και στο Βερίκοκο παντού η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη γιατί είναι πάνω σε συγκομιδή. Άρα υποβαθμίζεται πέρα από την ποσοτική μείωση της παραγωγής, έχουμε και την ποιοτική υποβάθμιση. Άρα λοιπόν η ζημιά είναι πάρα πολύ μεγάλη, τα χρήματα θα δοθούν.
Αυτό που σαν τουλάχιστον καινούργια διοίκηση του ΕΛΓΑ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται είναι ότι όλο αυτό το πελατειακό σύστημα των προηγούμενων δεκαετιών, όπου κάποιοι παίρνανε πραγματικά πάρα πολλά χρήματα και κάποιοι άλλοι δεν παίρνανε την πραγματική αποζημίωση, σταματάει, τελειώνει. Τελειώνει. Με αυτή την κυβέρνηση, με αυτή τη διοίκηση, τελειώνει. Και σας το λέω γιατί δυστυχώς την μέρα της ζημιάς, την Πέμπτη το απόγευμα, είχα μια συνάντηση σαν βουλευτές που ασχολούμαστε με το αγροτικό, το ΣΥΡΙΖΑ, με την καινούργια διοίκηση του οργανισμού, όπου εκεί συζητήθηκαν διάφορα πράγματα για το πώς θα γίνονται οι επιδοτήσεις. Η λογική του ΕΛΓΑ, όπου θα αλλάξει ο κανονισμός από Σεπτέμβρη, έτσι ώστε να είναι πιο άμεσες οι εκτιμήσεις και οι αποζημιώσεις, γιατί τώρα η ζημιά έγινε, το χαλάζι έπεσε τώρα. Ο ΕΛΓΑ θα κανονικά, με βάση τον κανονισμό, θα οριστικοποιήσει τη ζημιά τον Οκτώβριο, όταν θα πάρει τα υπόβαθρα από τον ΟΠΚΠ. Οπότε οι πληρωμές θα καταλαβαίνετε θα γίνουν μετά. Και εκεί όμως υπάρχει λύση, η οποία από ό,τι φαίνεται οριστικοποιεί ο οργανισμός, ότι μπορεί να ζητήσει για συγκεκριμένες κοινότητες, δημοτικές ενότητες, οριστικοποιήστε μου τα χαρτογραφικά υπόβαθρα, οπότε μπορούμε να επισπεύσουμε τη διαδικασία. Όταν λέμε να επισπεύσουμε, σε πόσο καιρό θα το ζημιά? Όταν λέμε να επισπεύσουμε κανονικά, θα έπρεπε να μπορούν να οριστικοποιηθούν εκτιμήσεις μέσα στο Ιούλιο, έτσι, όσο θα πάρει, τελειώνει η αναγγελία 3 Ιουλίου, ώρα μέσα στο Ιούλιο να τελειώσουν οι εκτιμήσεις και να ξεκινήσει τη διαδικασία να μπουν κάποια χρήματα στους αγρότες. Για φέτος, να το πούμε ξεκάθαρα, να μην κοροϊδέψουμε κανένα, δεν θα είναι τόσο σύντομα. Κοιτάμε να είναι μέσα στο Σεπτέμβρη η προσπάθεια του ΕΛΓΑ. Για κάποιες περιοχές δυστυχώς θα πάει και μέχρι και τέλος του χρόνου. Μέχρι να αλλάξει, σας το ξαναλέω για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο, μέχρι να αλλάξει το καθεστώς του οργανισμού, γιατί θα αλλάξει από Σεπτέμβριο. Η έλευση του κρουαζιερόπλου στο λιμάνι της Κορίνθου την Κυριακή το πρωί ήταν η αιτία να ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ των συνδικαλιστικών οργάνων των εμπόρων της πόλης. Ενώ αφορμή αποτέλεσε το γεγονός πως οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου κατέβηκαν σε μια πόλη άδεια αφού τα καταστήματα ήταν κλειστά. Ολομέτωπη επίθεση εξαπέλυσε στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου, Βασίλη Γιώργαρη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Κορινθίας Μαρίνα Ταουξίδη, κάνοντας λόγο για σκοπιμότητα και αδιαφορία εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης προς τους εμπόρους για τις αφίξεις των καραβιών. Πόλεμος ξέσπασε μεταξύ των συνδικαλιστικών οργάνων των εμπόρων με αιτία την έλευση του κρουαζιερόπλου, τα οποία φαίνεται ότι διχάζουν την πόλη ακόμα και όταν έρχονται. Αφορμή υπήρξε το γεγονός ότι οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου που κατέβηκαν την Κυριακή το πρωί κυκλοφόρησαν σε μια πόλη φάντασμα, η οποία αντικειμενικά έμοιαζε να μην έχει ζωή με τα καταστήματα κλειστά. Ακόμη και οι καφετέρειες άνοιξαν αργά, ενώ οι δρόμοι, τουλάχιστον μέχρι τις 11 το πρωί, ήταν άδειοι. Η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εμπόρων και Βιοτεχνών Κορινθίας Μαρίνα Ταουξίδη έκανε ολομέτωπη επίθεση στον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Κορίνθου Βασίλη Γιώργαρη, κάνοντας λόγο για σκοπιμότητα και αδιαφορία εξαιτίας της έλλειψης ενημέρωσης προς τους εμπόρους για τις αφήξεις των καραβιών. Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν ενημέρωσε τα καταστήματα γραπτώς για την αύξηση των πλοίων, ενώ με την πρόφαση του νόμου περί Κυριακών φρόντισε να βγάλει μια ανακοίνωση την Πέμπτη, όπου έλεγε τι κυρώσεις θα έχουν όσοι ανοίξουν, κατέληξε η κυρία Ταουξίδη. Τα μαγαζιά της Κορίνθου παρέμειναν κλειστά για τους εξής δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, γιατί οι περισσότεροι έμποροι, ακόμα και μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχουν ενημερωθεί ποτέ εγγράφως από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου ότι θα έχουμε αφήξεις κρουαζιεροπλοίων μέσα στο καλοκαίρι. Ενογνώριζαν και τις ημερομηνίες και ακριβώς ποιες ημέρες θα έρθουν τα καράβια. Τα καράβια θα έρθουν όλα Κυριακή. Είναι γεγονός ότι επίσημα, σαν νομός, έχουμε ζητήσει μόνο τις 7 προαιρετικές Κυριακές. Ήταν μια έκτακτη περίπτωση. Ήταν διατεθειμένη από όσους το μάθανε οι περισσότεροι να είναι ανοιχτά. Όμως ακολούθησε μια επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου την Πέμπτη, όπου μας ενημέρωνε και μας υπενθύμιζε την νομοθεσία. Πράγμα που σημαίνει ότι αν γινόταν καταγγελία, όποιος ήταν ανοιχτός και λειτουργούσε, θα πήγαινε αυτόφορο. Αυτό τρομοκράτησε ακόμα και αυτούς που το είχαν μάθει και ήταν διατεθειμένοι να ανοίξουν και γι' αυτό το λόγο τα καταστήματα δεν είχαν ανοίξει. Όπως δεν υπήρχε ενημέρωση από το σωματείο της εστίασης προς τις καφετέρειες για να είναι ανοιχτές πιο πρωί. Γιατί είναι γεγονός ότι οι καφετέρειες την Κυριακή το πρωί το καλοκαίρι ανοίγουν πιο αργά για ευνόητους λόγους. Όμως δεν ήταν ενημερωμένος ο περισσότερος κόσμος, ούτε της εστίασης, ούτε ο εμπορικός κόσμος. Συντονισμένα έγιναν πάρα πολλές προσπάθειες.
προσπάθειες τελευταία στιγμή όταν ανακαλύψαμε τις προθέσεις του Εμπορικού Συλλόγου. Παρόλο που στη Γενική Συνέλευση που είχαμε τους είχα δώσει όλα ακριβή τα δρομολόγια και τους είχα ζητήσει να μας αφήσουν ελεύθερους όσοι επιθυμούμε να ανοίξουμε και μου επικαλέστηκαν και εκείνη την ημέρα τον νόμο. Μετά την ανακοίνωση που βγάλανε, και παρόλο που από ό,τι έμαθα υπήρχαν συντονισμένες προσπάθειες και από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο είχε ενημερώσει τον Εμπορικό Σύλλογο 1,5 μήνα νωρίτερα, πράγμα το οποίο δεν το αρνήθηκε ο Εμπορικός Σύλλογος, ότι ήταν ενήμερος πολύ νωρίτερα για τις αφήξεις των καραβιών, άρα αποφάσισε χωρίς να μας ρωτήσει, από μόνος του. Έγινε μια προσπάθεια τελευταία στιγμή όταν συνειδητοποίησαμε ότι ουσιαστικά δεν μας άφηνε ο Εμπορικός Σύλλογος να ανοίξουμε και μας προέτρεπε στο να μην ανοίξουμε. Μίλησα με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, ο οποίος μου ζήτησε γραπτό στη δήλωση του Εμπορικού Συλλόγου ότι θέλει να ανοίξουμε. Μετά προσπάθησα να έρθω σε επαφή με την κεντρική πολιτική σκηνή, ζητώντας από τον κύριο Μαρίνη την παρέμβαση της κυρίας Κουντουρά σαν Υπουργό Τουρισμού και πολιτισμού. Όμως η κυρία Κουντουρά ήταν στο εξωτερικό. Δέχτηκε ο κύριος Κουίκ που ενημερώθηκε με mail να μας καλύψει εφόσον εγγράφως τα έδινε πάλι ο Εμπορικός Σύλλογος, ο οποίος όμως, όπως σας εξήγησα, είχε κάτσει με το γράμμα του νόμου στο χέρι και μας έλεγε ότι νόμιμα δεν δικαιούμαστε να ανοίξουμε. Την Τετάρτη είναι προγραμματισμένο επίσημα ένα συμβούλιο εκτάκτως της Ομοσπονδίας με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να συντονίσουμε δράσεις και να βοηθήσουμε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για τα επόμενα κρουαζιερόπλια που θα παρευρίσκεται και το επιμελητήριο. Και ο κ. Νανόπουλος προσπάθησε να μας βοηθήσει σαν πρόεδρος του επιμελητηρίου. Όμως όλοι κοντοστεκόντουσαν στην ανακοίνωση την επίσημη που είχε βγάλει ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου την Πέμπτη. Υπήρχε κάποιος που μπορούσε να πάρει την κατάσταση στα χέρια του από τους τοπικούς φορείς? Όχι. Κανένας δεν μπορούσε. Αυτό έπρεπε ουσιαστικά να έχει βγει μία ακριβώς αντίθετη ανακοίνωση από τον Εμπορικό Σύλλογο Κορίνθου, που να μας προέτρεπε όσοι θέλαμε να ανοίγουμε. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι αν ανοίγαμε 100 μαγαζιά δεν θα μας πηγαίνανε αυτόφορα 100 επαγγελματίες που αγωνιζόμαστε πρώτα απ' όλα για το καλό της πόλης, για τη γενική εικόνα της πόλης και μετά σε μία τόσο δύσκολη περίοδο που βρισκόμαστε. Ήταν γεγονός ότι υπήρχε ο νόμος. Θα ήταν προτιμότερο να μην είχε μιλήσει καθόλου, αν ήταν τόσο φοβικός. Αν υποθέσουμε ότι ήταν απλά από διαφορία και δεν υπήρχε σκοπιμότητα και φοβότανε τόσο πολύ το γράμμα του νόμου, θα προτιμούσα να μας αφήσει χωρίς υπενθύμηση να πάρουμε την ευθύνη μόνοι μας. Και όχι να μας υπενθυμίζει ότι πρέπει να είμαστε κλειστοί, γιατί αλλιώς θα πάμε αυτόφορο. Τα βήματα που έγιναν καθώς τα προβλήματα και οι στόχοι συζητήθηκαν στην Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Κοινωνικών Ιατρίων όλης της Ελλάδας που έγινε στην Κόρινθο. Δεκάδες φορείς αλληλεγγύης από όλη τη χώρα έδωσαν το παρόν και συζήτησαν για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία στα χρόνια της κρίσης. Όπως ανέφεραν στην Κάμερα του Άξιον εκπρόσωποι από πολλές περιοχές της χώρας, η ανάγκη για ενεργή συμπαράσταση των πολιτών είναι πολύ σημαντική. Με μεγάλη επιτυχία έγινε στην Κόρινθο Πανελλήνια Συνδιάσκεψη των Κοινωνικών Ιατρίων όλης της Ελλάδας. Δεκάδες φορείς αλληλεγγύης από τη χώρα έδωσαν το παρόν και συζήτησαν για τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν τη δημόσια υγεία στα χρόνια της κρίσης. Γιατροί και θέλοντες από τη Θεσσαλονίκη, τη Νέα Ιωνία και τον Βόλο μίλησαν στην Κάμερα του Άξιον και τον Χρήστο Κατσούλα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δομές αλληλεγγύης και δεν παραλείπουν την ανάγκη να τονίσουν για ενεργότερη συμπαράσταση των πολιτών. Είμαι μέλος του Κοινωνικού Ιατρίου Φαρμακείου Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε εδώ και 3,5 χρόνια μετά τη μεγάλη απεργία των μεταναστών στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, εκτιμώντας ότι υπήρχε αναγκαιότητα για παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε όλον αυτό τον κόσμο που ήταν ανασφάλιστος. Στα 3,5 χρόνια λειτουργίας, το Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Θεσσαλονίκης έχει δεχθεί πάνω από 15.000 επισκέψεις. Το τελευταίο διάστημα, λόγω της βαθιάς ανθρωπιστικής κρίσης, έχουν αντιστραφεί τα ποσοστά των ανθρώπων που έρχονται στο ιατρείο μας και ενώ το πρώτο διάστημα το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι μετανάστες, σήμερα ένα ποσοστό 75% των ανθρώπων που πλησιάζουν το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης είναι Έλληνες ανασφάλιστοι, οι οποίοι δεν έχουν πλέον καμία πρόσβαση, δεν είχαν τουλάχιστον μέχρι τώρα καμία πρόσβαση στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Το ιατρείο αυτοχρηματοδοτείται
από τον κόσμο, από τους ανθρώπους που θέλουν να ενισχύσουν τη δράση του. Λειτουργεί με πάρα πολλούς αλληλέγγυους. Είμαστε πάνω από 300 με 400 άτομα τα οποία συμμετέχουμε στην καθημερινή λειτουργία του ιατρείου σε ένα χώρο που μας έχει παραχωρήσει δωρεάν το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκη στην ΕΣΟΠΟΥ 24. Βρισκόμαστε σήμερα σε μια εκδήλωση, μάλλον σε ένα διήμερο εκδηλώσεων που κάνουν τα κοινωνικά ιατρία με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Ιατρείου Κορίνθου στην Κόρινθο. Έχει σχέση με την πορεία αυτού του κινήματος αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους πολίτες που γέννησε η κρίση. Γέννησε μια κρίση η οποία έχει αγγίξει πάρα πολλές ομάδες του πληθυσμού της χώρας μας, τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους, τους ανασφάλιστους, μια κατάσταση που μας έχει φέρει εδώ πέρα οι μνημονιακές πολιτικές που ακολουθήθηκαν και που σήμερα πιστεύω ότι από καλύτερες θέσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν σε σχέση με μια προσπάθεια που γίνεται και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να ασκηθούν κοινωνικές πολιτικές. Φυσικά το κίνημα των κοινωνικών, γιατί για κίνημα εγώ θέλω να μιλάω, των κοινωνικών ιατρείων, όπως των κοινωνικών φαρμακείων και άλλων δομών που έχουν στηρίξει αυτά τα χρόνια ανασφάλιστους πολίτες και ιδιαίτερα κινήματα αλληλέγγυα χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες και χωρίς πελατειακές σχέσεις, είναι απαραίτητα και πρέπει να υπάρξουν και το επόμενο διάστημα, διασφαλίζοντας αυτή την πορεία. Δεν θέλουμε να πούμε ότι είμαστε εμείς, απλώς να πούμε ότι είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν. Εμείς στηρίζουμε όσο μπορούμε αυτές τις δραστηριότητες, γι' αυτό είμαστε εδώ παρόντες σήμερα. Ήρθαμε εδώ στην Κόρινθο, στην πολύ φιλόξενη Κόρινθο, για να συζητήσουμε μαζί με τους συναγωνιστές μας από όλα τα κοινωνικά ιατρία σε όλη την Ελλάδα για το πώς εξελίσσεται το κίνημα των κοινωνικών ιατρίων στη Νέα Συγκυρία. Να επιμείνουμε και να εντείνουμε τον αγώνα μας για δωρεάν πρόσβαση όλων των ανθρώπων που κατοικούν τη χώρα σε ένα αναβαθμισμένο δημόσιο εθνικό σύστημα υγείας που θα χρηματοδοτηθεί ξανά επαρκώς από το δημόσιο προϋπολογισμό και θα απαντήσει στις ανάγκες όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από φυλή, καταγωγή, θρησκεία, σεξουαλική προτίμηση, οικονομική κατάσταση, ασφαλιστική ιδιότητα κλπ. Στην πόλη μας και ειδικά στη γειτονιά, η συνέλευση που δημιουργήσαμε από το 2011 έγινε για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της κρίσης που μας έχουν επιβάλει. Την εξαθλίωση, τη φτώχεια, την ανεργία. Είμαστε σε μια κατεξοχήν εργατική συνοικία του Βόλου, τον Άγιο Νεκτάριο, και αναπόσπαστο κομμάτι της συνέλευσης είναι το Ιατρείο Αλληλεγγύης. Διοργανώνουμε πάρα πολλές δράσεις, κατεβαίνουμε σε πορείες αντιφασιστικές, αντιρατσιστικές, διοργανώνουμε φεστιβάλ, εκδηλώσεις, συζητήσεις συμβουλευτικής στη γειτονιά, συνδέουμε ρεύμα και νερό για τους κατοίκους και προσπαθούμε μέσα από το Ιατρείο Αλληλεγγύης να δώσουμε μια άλλη διάσταση και μια άλλη σχέση μεταξύ γιατρών και ασθενούς, μια άλλη διάσταση στην υγεία που θέλουμε. Σήμερα έχουμε την πανελλαδική συνάντηση, σήμερα και αύριο, Κυριακή, την πανελλαδική συνάντηση των κοινωνικών ιατρείων. Τα κοινωνικά ιατρία έχουν καταφέρει, πέρα από την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που προσφέρουν στους ανασφάλιστους, να έχουν ένα κινηματικό χαρακτήρα. Τη διεκδίκηση δηλαδή της δημόσιας και δωρεάν υγείας και φροντίδας σε όλους, σαν αναφέρετο δικαίωμα. Αυτόν τον κινηματικό χαρακτήρα, κυρίως αυτόν, ήρθαμε να συζητήσουμε σήμερα εδώ, γιατί το κίνημα των κοινωνικών ιατρείων πρέπει να εξακολουθήσει να διεκδικεί οποιαδήποτε και αν είναι η κυβέρνηση και η κατάσταση, μέχρι να εξασφαλίσουμε και να πετύχουμε το αυτονόητο. Τα 100 χρόνια από τη γέννησή του θα τιμήσουν με ένα αφιέρωμα στο σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη, που θα πραγματοποιηθεί φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το 4ο Γενικό Λύκειο Κορίνθου και η 1η Ελμέ Κορινθία σε μια εκδήλωση την Τετάρτη, 24 του Ιούνιου, στα πλαίσια το Πανηγύρι της Παράδοσης, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της πατρίδα μας, αλλά και την προβολή των ντόπιων παραγωγών παραδοσιακών προϊόντων. Η εκδήλωση, εκτός των άλλων, αποσκοπεί και στην προώθηση του αιτήματος προς όλους τους αρμόδιους φορείς για την επαναλειτουργία του Κέντρου Νέων Κορίνθου.
Με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο Έλληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη και τιμώντας τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, θα πραγματοποιηθεί και φέτος για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το Πανηγύρι της Παράδοσης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Ιουνίου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που συνδιοργανώνουν το 4ο Γενικό Επαγγελματικό Λύκειο Κορίνθου και η 1η Λυμαία Κορινθίας, με σκοπό την ανάδειξη της πολιτιστικής παράδοσης της πατρίδας μας, αλλά και την προβολή των ντόπιων παραγωγών και παραδοσιακών προϊόντων. Τραγούδια του Τσιτσάνη θα τραγουδήσει στο συγκρότημα «Γόρδιος Δεσμός». Θέλω να σας ενημερώσω και να σας καλέσω στην εκδήλωση που διοργανώνουμε την Τετάρτη 24 Ιουνίου, το βραδάκι γύρω στις 8.30, στο προάβλιο του σχολείου μας. Αυτή η εκδήλωση είναι γνωστή πια στην περιοχή μας και αλλά και στην Κόρινθο. Είναι το παραδοσιακό πανηγύρι, είναι η τρίτη χρονιά που τη διοργανώνουμε. Φέτος τη διοργανώνουμε μαζί με την οργάνωση των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην ΕΛΜΕ και με την υποστήριξη του Δήμου Κορινθίων. Είναι αφιερωμένη στο μεγάλο μας συνθέτη, τον Βασίλη Τσιτσάνη, και θα απολαύσουμε τα τραγούδια του από το συγκρότημα «Γόρδιος Δεσμός», στο οποίο συμμετέχει ο Δημήτρης Νικολάου, ο οποίος είναι συνάδελφός μας, αγαπητός κιόλας. Και επίσης θα απολαύσουμε και χορούς παραδοσιακούς με τη μουσική αυτή από τη λαογραφική στέγη Κορίνθου, αλλά θα δούμε κιόλας παραδοσιακά προϊόντα στην αυλή του σχολείου από παραγωγούς βιολογικών ή άλλων παραδοσιακών προϊόντων και θα μπορέσουμε να έχουμε μαζί τους επαφή, να συζητήσουμε για τον τρόπο της καλλιέργειας, για τον τρόπο της διάθεσης και για τον τρόπο που μπορούν αυτά τα πράγματα να αναπτυχθούν. Αυτά αποτελούν την πολιτιστική βάση της περιοχής μας και το σχολείο πάντα πρέπει να βοηθάει όσο μπορεί αυτά τα πράγματα να κρατάνε, να διαδίδονται στις επόμενες γενιές και να αποδίδουν όσα μπορούν να αποδώσουν. Σας καλούμε όλους να έρθετε, θα έχει γλέντι και χορό για όλους, θα έχει σουβλάκια από μαθητές μας, θα είναι ένα παραδοσιακό, πραγματικό πανηγύρι. Να είστε καλά και σας περιμένουμε εδώ την Τετάρτη στο σχολείο μας. Εφέτος η εκδήλωση εκτός των άλλων αποσκοπεί και στην προώθηση του αιτήματος προς όλους τους αρμόδιους φορείς για επαναλειτουργία του Κέντρου Νέων Κορίνθου, ώστε η νεολαία της περιοχής μας να αποκτήσει ένα μόνιμο στέκι δημιουργίας και πολιτισμού. Είναι αφιερωμένο αυτό το φετινό πανηγύρι σε ένα αίτημα που υπάρχει για την επαναλειτουργία του Κέντρου Νέων που υπάρχει στην Κολιάτσου και επομένως θέλουμε να ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτές τις φωνές για την νεολαία μας, για την επαναλειτουργία του. Αυτό θα το δείτε, θα ενημερωθείτε περισσότερο από το αντίστοιχο τραπέζι. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι έχουμε μία ομάδα εδώ στο σχολείο ρομποτικής που θα μετάσχει σε διαγωνισμό ρομποτικής τον Ιούλιο και θα τους δείτε σε ένα τραπεζάκι που θα εκθέσουν τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούν και αν μπορείτε κάτι να τους βοηθήσετε κιόλας εκεί για να ολοκληρώσουν τη συλλογή από αυτά τα εργαλεία, επίσης θα είναι καλό. Να είστε καλά, σας περιμένουμε. Η Μερίδα διοργάνωσε το πρωί για έκτη χρονιά στο Επιμελητήριο Κορινθίας το Φροντιστήριο Πρότυπη Παιδεία, που περιλάμβανε δύο ξεχωρικές θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορούσε την ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για τις αλλαγές στο λεγόμενο νεολύκειο και η δεύτερη την προσομοίωση της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου με σκοπό τη βοήθεια προς τους υποψηφίους να κάνουν τις καλύτερες επιλογές και αυτό αφού σε λιγότερο από 24 ώρες τελειώνει η αγωνία των υποψηφίων των γενικών λυκείων, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης θα αναμένεται να αναρτηθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Σε λιγότερο από 24 ώρες τελειώνει η αγωνία των υποψήφιων των γενικών λυκείων, καθώς το μεσημέρι της Τρίτης αναμένεται να αναρτηθούν οι βαθμολογίες στα σχολεία και στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ θα πρέπει να περιμένουν δύο μέρες ακόμα, καθώς σύμφωνα με εγκύκλιο οι βαθμολογίες τους θα γνωστοποιηθούν την 5η 25 Ιουνίου. Στο μεταξύ, το Φροντιστήριο Πρότυπη Παιδεία διοργάνωσε το πρωί για την έκτη χρονιά το Επιμελητήριο Κορινθίας μία ημερίδα με δύο ξεχωριστές θεματικές ενότητες. Η πρώτη αφορούσε την ενημέρωση των γονέων και των μαθητών για τις αλλαγές στο λεγόμενο Γενικό Νέο Λύκειο και η δεύτερη την προσομοίωση της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου με σκοπό τη βοήθεια προς τους υποψήφιους για να κάνουν καλύτερες επιλογές. Για το περιεχόμενο της ημερίδας μίλησαν ο Διευθυντής του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Edu4U Απόστολος Κουτρουμπέλης, που συνεργάζεται με την Πρότυπη Παιδεία, και ο Διευθυντής Σπουδών του Φροντιστηρίου Παναγιώτης Κουζιώτης. Είχαμε τη χαρά να έρθουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Κορίνθου μετά από πρόσκληση των φροντιστηρίων Πρότυπη Παιδεία, προκειμένου να αναλύσουμε τις σπουδαστικές και εκπαιδευτικές επιλογές των εφήβων.
Είχαμε μια διπλή ημερίδα όπου αναλύσαμε τις ανατροπές και τα διλήμματα του νέου εκπαιδευτικού συστήματος για τα παιδιά της πρώτης δευτέρας λυκείου, αλλά και το πολύ σοβαρό θέμα της συμπλήρωσης μηχανογραφικού δελτίου για τα παιδιά της τρίτης λυκείου. Μέσα από μια λαθασμένη συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου διακυβεύονται κόποι μιας ζωής, πολλά όνειρα και βέβαια πάρα πολλά έξοδα. Σήμερα ζούμε σε ένα ζόφο, ζούμε σε μια άσχημη συγκυρία και όλοι κοιτάμε το σκότος που μας περιβάλλει και δεν εστιάζουμε στο φως το οποίο υπάρχει στο βάθος του τούνελ. Αυτό ακριβώς το ελπιδοφόρο μήνυμα θέλαμε να καταδείξουμε με τη σημερινή μας εκδήλωση στους μαθητές και να τους δείξουμε την προοπτική που υπάρχει μέσα από τις σπουδαστικές και επαγγελματιστικές τους επιλογές, εάν και εφόσον βέβαια αυτές βρίσκονται σε ταύτιση και σε συντεριασμό με τις δεξιότητες, με την προσωπικότητά τους. Έτσι λοιπόν πολλά πράγματα μπορούν να αλλάζουν, ένα πράγμα δεν αλλάζει, γι' αυτό είναι η καρδιά του υποψηφίου και οι ιδιαίτερες κλίσεις που αυτό έχει. Γι' αυτό καταδείξαμε στα παιδιά ακριβώς αυτή την ιδιαιτερότητα του να αναγνωρίσουν την αυτό που τους ταιριάζει και να συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με την καρδιά τους. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά του Φροντιστηριακού Οργανισμού Πρότυπη Παιδεία να ευχαριστήσω για μία ακόμη χρονιά τον Αποστόλη τον Κουντρουμπέλη με την EDU4U και το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας για την δυνατότητα την οποία μας δίνει να μπορέσουμε να λύσουμε απορίες, να ενημερώσουμε τη μαθητιώσα νεολαία στην κορονίδα, αν θέλετε, της εκπαιδευτικής διαδικασίας που είναι η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, έτσι ώστε να έχουν όσο δυνατόν περισσότερες γνώσεις για την καλή και σωστή κατάρτιση του μηχανογραφικού. Και θα ήθελα ακόμα να πω ότι το Φροντιστήριο Πρότυπη Παιδεία τις επόμενες μέρες, σε συνεργασία με την EDU4U και με τον Αποστόλη τον Κουντρουμπέλη, μπορεί να λύσει οποιασδήποτε απορίες μπορούν να προκύψουν και να βοηθήσει τα παιδιά, ανεξαρτήτου αν ήσαν μαθητές του φροντιστηρίου μας ή όχι, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Θα ευχαριστήσω λοιπόν για μία ακόμη φορά και την EDU4U και τον Αποστόλη τον Κουντρουμπέλη για τη σημερινή μερίδα την οποία διοργάνωσε το Φροντιστήριο Πρότυπη Παιδεία. Έριξαν στη θάλασσα άσπρα καράβια για να συνοδεύουν τα όνειρά τους, κάνοντας περήφανους γονείς και δασκάλους τα παιδιά του νηπιαγωγείου του ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου Μικρός Ναυτίλος σε μια καταπληκτική βραδιά που ήταν πρωταγωνιστές στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Με μια καταπληκτική βραδιά που πρωταγωνιστές ήσαν τα παιδιά του νηπιαγωγείου, το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Μικρός Ναυτίλος αποχαιρέτησε τη χρονιά. Η μουσικοχορευτική παράσταση «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας» είχε πολλά τραγούδια στους ρυθμούς των οποίων χόρεψαν τα παιδιά, κάνοντας περήφανους γονείς και εκπαιδευτικούς. Νωρίτερα, η Διευθύντρια Σπουδών του Σχολείου ευχαρίστησε τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους, εκφράζοντας παράλληλα την ελπίδα πως και το ίδιο το σχολείο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους. Η γιορτή πάντως έδειξε πως αυτό συνέβη και με το παραπάνω. Είναι η τελευταία μας γιορτή για φέτος, για αυτή τη σχολική χρονιά, και είναι για να πούμε καλές διακοπές. Τα παιδιά μας ετοίμασαν υπέροχα πράγματα και ο τίτλος της γιορτής είναι «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Πώς αλλιώς βέβαια, αφού όλοι ονειρευόμαστε άσπρα καράβια, θάλασσες και διακοπές τώρα αυτόν τον καιρό. Και έτσι θα κλείσουμε. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αμέριστη συμπαράσταση και εμπιστοσύνη που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Και ελπίζουμε κι εμείς να ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας με τον καλύτερο τρόπο. Ευχόμαστε να τα απολαύσετε. Καλό καλοκαίρι και καλή αντάμωση. Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύγια τη θάλασσα Ρωστισέλια τρέχω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμ μονέδι στο πέλαγο του φρόντου το καράβι για να αγκυράει η ζωή μου. Ο βάθος του ερωτάτης να συλλάβει
σου πλάτη. Όμορφα να σίγουρα ξανατάνε την πάτη. Με δώσε το λάδι. Απάτε πίνει. Για να τα πει τα χάρα σπεσάρι. Πάρε στη σκιά σου το πόνο παιδί. Που ρένε τα πόψε που να πάει, που να πάει. Τελείωσαν το νηπιαγωγείο και ο κύριος Δίνος, ο κύριος του σχολείου και ιδρυτής όλων, θα απονείμει στα παιδιά ένα μετάλλιο αναμνηστικό για να θυμούνται πώς περάσανε στο νηπιαγωγείο του μικρού Ναυτίλου. Νικολέτα Μακροπούλου! Βάλια Κωστήρη! Αναστασία Παπαδάκη. Μαρία Τζε Παπαδάκη. Πένι Μπακασχέτα. Ειρήνη Μπασιάκου. Σοφία Κούρκαφα. Νεκτάριος Γεωργόπουλος. Γιάννης Φράγκος. Κωνσταντίνος Κεφερλής. Δημήτρης Μαντάς. Ιάσονας Μπακταλιάς. Αλέξανδρος Κεφερλής. Βασίλειος Θέκλειος Νικολάου. Αλέξανδρος Αφλαγιούρας. Ανοιχτό τουρνουά σκάκι για μικρούς μαθητές διοργάνωσε ο σκακιστικός όμιλος Αργοναύτης στο Φλίσβο το Σάββατο που μας πέρασε. Αυτή ήταν η τελευταία εκδήλωση για την περίοδο 14-15. Αυτό που αξίζει να συζητηθεί και να σημειωθεί είναι ότι σε σχέση με πέρσι υπερδιπλασιάστηκαν τα νέα παιδιά που γράφτηκαν στο Σύλλογο, ο οποίος πλέον αγγίζει τα 100 νέα μέλη. Ένα ανοιχτό τουρνουά σκάκι για μικρούς μαθητές διοργάνωσε ο σκακιστικός όμιλος Αργοναύτης το Σάββατο στο Χλίσβο. Ήταν η τελευταία εκδήλωση της Ακαδημίας που αφορά τα παιδιά για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 και σηματοδοτεί το τέλος του κύκλου των αγώνων και των προσπαθειών που καταβάλει η διοίκηση για να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά στο κατεξοχήν εγκεφαλικό άθλημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε σχέση με πέρυσι υπερδιπλασιάστηκαν τα νέα παιδιά που γράφτηκαν στο Σύλλογο, ο οποίος πλέον αγγίζει τα 100 νέα μέλη. Στο τουρνουά συμμετείχαν δεκάδες παιδιά από την ηλικία των 5,5 ετών και μέχρι την εφηβική ηλικία. Ο Αργοναύτης, η Σκακιστική Ακαδημία Κορινθίας Αργοναύτης, διοργανώνει την τελευταία της εκδήλωση για τα παιδιά, για την Ακαδημία, όπως και κάθε χρόνο καθαριώσαμε από πέρσι, με τη συμμετοχή των παιδιών της Ακαδημίας, όλες τις ηλικίες, από 5,5 χρονών μέχρι και εφήβων. Μεταξύ τους θα γίνει ένα σύντομο τουρνουά, το οποίο θα είναι χωρισμένο σε γκρουπ και κατηγορίες, έτσι ώστε τα παιδιά να έχουν διακρίσεις και αναλόγως την δυναμικότητά τους στο σκάκι, αλλά και τις ηλικίες. Ο Αργοναύτης είναι η μοναδική ακαδημία σκακιού στην Κορινθία, η οποία είναι ενεργή, με πολλές διοργανώσεις κάθε χρόνο, με ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Θυμίζουμε ότι ήταν πρωταθλητής Ελλάδας το 2013. Είναι κυπελούχος Πελοποννήσου 5 φορές. Είναι φιναλίστ στο κύπελο Ελλάδος τουλάχιστον 3 φορές. Φέτος είμαστε πάλι φιναλίστ και πάλι συμμετέχουμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πρώτης Εθνικής που θα γίνει στο Ρίο
στις αρχές Ιουλίου. Ο Αργοναύτης δίνει βάση μεγάλη στην Ακαδημία. Φέτος έχουμε κάνει μία πολύ μεγάλη προσπάθεια. Τα παιδιά της Ακαδημίας αγγίζουν τα 100, είναι κάτι λιγότερο από 100. Έχουμε διπλασιάσει, υπερδιπλασιάσει τα παιδιά της Ακαδημίας από πέρσι. Και επίσης με το πρόγραμμα που διοργανώνουμε το σκάκι στα σχολεία, διδάσκουμε παράλληλα σε 3 ή 4 σχολεία της περιοχής σκάκι με τους δικούς μας ανθρώπους, με τους δικούς μας σκακιστές, δασκάλους και προπονητές, έτσι ώστε το σκάκι να επεκταθεί σε όλους τους χώρους της σχολικής μάθησης. Για φέτος ο Αργοναύτης το καλοκαίρι, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνει το 5ο Διεθνές Τουρνουά Ίσθμια, το οποίο για πρώτη φορά φέτος θα γίνει στο Λουτράκι Κορινθίας, στο ξενοδοχείο Ποσειδό Ριζόρτ. Θα λάβει μέρος ένα πολύ μεγάλο τμήμα του ελληνικού σκακιού, πολλοί Grand Mets Έλληνες, αρκετοί διεθνείς παίκτες που θα μας έρθουν, ξένοι παίκτες που θα μας έρθουν από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες. Είναι μια γιορτή του σκακιού και είναι η σημαντικότερη στην Ελλάδα τα 5 τελευταία χρόνια. Να πάμε τώρα στην Αρκαδία, όπου την εθελοντική αιμοδοσία δίδαξαν τα παιδιά στην ετήσια μαθητική συναυλία του Αττικού Οδείου Τρίπολης το βράδυ της Κυριακής, η οποία ήταν αφιερωμένη στα παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις. Πρόσφατα ιδρύθηκε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αρκαδίας για παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις, ενώ η αιμοδοσία ξεπέρασε τις προσδοκίες, είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Παναγούλης. Η ετήσια μαθητική συναυλία του Αττικού Οδείου Τρίπολης πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής. Όπως τόνισε δε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Οδείου Γιώργος Κατραλής, ήταν αφιερωμένη στα παιδιά με νεοπλασματικές ασθένειες. Πρόσφατα ιδρύθηκε Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Νομού Αρκαδίας για παιδιά με νεοπλασματικές παθήσεις, με την πρώτη εθελοντική αιμοδοσία να γίνεται στις 27 και 28 Απριλίου. Η αιμοδοσία ξεπέρασε τις προσδοκίες, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιώργος Παναγούλης, ο οποίος βρέθηκε στη συναυλία του Αττικού Οδείου και ευχαρίστησε τον κύριο Κατράλη για το κομμάτι που αποτέλεσε και τη μουσική κάλυψη του διαφημιστικού σποτ για την αιμοδοσία. Πριν από λίγο καιρό, όπως τόνισε ο ίδιος, η Αρκαδία δεν γνώριζε τι σημαίνουν οι λέξεις νεοπλασματικές παθήσεις, οι οποίες έχουν κοινό παρονομαστεί τον καρκίνο και το ποσοστό τους στην εποχή μας είναι πολύ αυξημένο. Πράγμα που δηλώνει ότι δεν χρειάζονται νόμοι
σχέδια και νομοσχέδια για να κάνουν το αυτονόητο σε έναν συνανθρωπό τους. Εκείνο που ήθελα να πω πάλι είναι ότι, και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας, κάτι που εμένα προσωπικά με συγκλώνησε εκείνη την ημέρα. Έρχονται δύο παιδιά 16-17 χρονών και λένε ότι θέλουν να δώσουν αίμα. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε αίμα. Ξέρετε, έχω κάνει και πρόσφατα εγχειρήση καρδιάς, λέει το ένα. Αισθάνθηκα τόσο λίγος, τόσο ελάχιστος απέναντι σε εκείνο το παιδί, που για μένα όχι απλώς έδωσε αίμα, έδωσε το δίδαγμα των δύο ημερών της εργοσίας, ότι για να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο σχετικά με την εθελοντική εργοσία, αυτό θα γίνει από τα παιδιά. Αν είναι να αλλάξει κάτι σε αυτόν τον τόπο γενικότερα προς το καλό, αυτό θα γίνει από τα παιδιά. Κύριε Καπραμή, ξέρω ότι το Αττικό 2 διδάσκει χρόνια τώρα μουσική. Σήμερα δίνει μαθήματα και μουσικής και πολιτισμού με το να αφιερώσετε αυτή τη μουσική βραδιά στα παιδιά με νεοκολονικές παθήσεις. Συγκλονιστικό ήταν ο διακεκριμένος Έλληνας σολίστ Κωνσταντίνος Δεστούνης στο ρεσιτάλ πιάνου που έδωσε στα πλαίσια του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ναυπλίου την Κυριακή που μας πέρασε στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναυπλίο. Ρεσιτάλ πιάνου με τον διακεκριμένο Έλληνα σολίστ Κωνσταντίνο Δεστούνη παρακολούθησαν την τρίτη μέρα του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ όσοι βρέθηκαν την Κυριακή στην αίθουσα του Βουλευτικού στο Ναύπλιο. Το πρόγραμμα του Διεθνούς 24χρονου πιανίστα περιελάμβανε Σοπέν, Μπετόβεν, Λίστ αλλά και πολλούς άλλους κορυφαίους συνθέτες. Το ρεσιτάλ που παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Ναυπλιαίων, η Πρόεδρος του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Αθλητισμού Πόπη Καλκούνου, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Ναυπλίου Γιάννης Βακαρίλης και φυσικά πάρα πολλοί κόσμος.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Από όλους εμάς εδώ στο Action, καλό σας βράδυ.